Πόσο πολύ το θέλεις και γιατί το θέλεις. Κάθε φορά που θέλουμε να κάνουμε κάτι, να πετύχουμε ένα στόχο στην εργασία μας, στην υγεία μας, στη σωματική μας κατάσταση, κάθε φορά που θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι, να βελτιώσουμε κάτι, να γράψουμε ένα βιβλίο, ένα άρθρο, να φτιάξουμε ένα βίντεο σαν κι αυτό, να ξεκινήσουμε ένα νέο εγχείρημα, μια νέα επιχείρηση, να γράψουμε ένα τραγούδι, να ζωγραφίσουμε ένα πίνακα, υπάρχει μέσα μας η αντίσταση. Γεια σας, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ακαταμάχητο δικτυακό μάρκετινγκ» και δημιουργός του GreekCoach.gr και του προγράμματος επαγγελματίας του μέλλοντος στο FuturePro.gr, και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό μάρκετινγκ και την online και offline επιχειρηματικότητα να πετύχουν με απλό τρόπο. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι μου και στα βίντεό μου, κάντε subscribe πατώντας το κόκκινο κουμπί για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβάζω κάθε εβδομάδα με ιδέες και συμβουλές που θα σας βοηθήσουν στη ζωή και στην εργασία σας. Επίσης μπείτε στο GreekCoach.gr, θα δείτε το link στην περιγραφή, για να βρείτε πάρα πολλά άρθρα και βίντεο με ιδέες και συμβουλές. Έχουμε ξαναμιλήσει για την αντίσταση σε προηγούμενο βίντεο, θα βρείτε το link του βίντεο στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Ο Steven Pressfield στο βιβλίο του «Ο πόλεμος της τέχνης» μιλάει για την αντίσταση που έχουμε όλοι μέσα μας. Αυτή η αντίσταση δεν φεύγει ποτέ. Ποτέ. Απλά μαθαίνουμε πώς να ξεκινάμε και πώς να προχωράμε και πώς να συνεχίζουμε παρά την αντίσταση, μαζί με την αντίσταση. Στο βιβλίο του «Κάνε τη δουλειά», ο Pressfield μας μιλάει για δύο δοκιμασίες στις οποίες μας βάζει η αντίσταση. Πρόκειται για δύο ερωτήσεις στις οποίες χρειάζεται να απαντήσουμε σωστά για να μπορέσουμε να έχουμε αυτό που θέλουμε. Και η κάθε ερώτηση έχει μόνο μία σωστή απάντηση. Η πρώτη ερώτηση είναι: πόσο πολύ το θέλεις? Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Πόσο πολύ το θέλεις? Και υπάρχει μία κλίμακα του πόσο πολύ το θέλεις. Στην κλίμακα αυτή, για να μπορέσετε να περάσετε το τεστ, όπως είπαμε, υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση. Θα σας δώσω τώρα την κλίμακα αυτή και θα ήθελα να σημειώσετε τη δική σας απάντηση. Πειραματίζομαι, δοκιμάζω, ενδιαφέρομαι, με ελκύει, αλλά είμαι αβέβαιος ακόμα, είμαι παθιασμένος ή είμαι απόλυτα αφοσιωμένος. Ποια απάντηση ανταποκρίνεται στο πώς νιώθετε για την επιχείρηση που ξεκινήσατε, για το τραγούδι που θέλετε να γράψετε, για το βιβλίο που θέλετε να γράψετε, για το blog που έχετε, για την εργασία που κάνετε ή για οτιδήποτε άλλο κάνετε? Πειραματίζεστε, δοκιμάζετε, ενδιαφέρεστε, σας ελκύει, αλλά είστε αβέβαιοι, είστε παθιασμένοι ή είστε απόλυτα αφοσιωμένοι? Ξανά σε αυτή την κλίμακα, πού νιώθετε ότι βρίσκεστε όσον αφορά αυτό με το οποίο ασχολείστε ή με αυτό το οποίο θέλετε να ασχοληθείτε? Τώρα προσοχή, αν η απάντησή σας είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από την τελευταία επιλογή της κλίμακας, τότε κλείστε αυτό το βίντεο και συνεχίστε να κάνετε οτιδήποτε κάνετε. Αν είστε ακόμα εδώ, ας συνεχίσουμε με τη δεύτερη ερώτηση. Γιατί το θέλετε? Γιατί θέλετε να κάνετε αυτό το οποίο κάνετε ή το οποίο σκέφτεστε να κάνετε? Τι θα σας δώσει? Πάλι υπάρχει μια κλίμακα εδώ. Οπότε θα σας δώσω τώρα την κλίμακα και εσείς σημειώστε ποια απάντηση ταιριάζει καλύτερα σε εσάς. Το κάνετε για τα μωρά? Για τα λεφτά? Για τη δόξα? Γιατί μου αξίζει? Για την εξουσία? Για να αποδείξω στον πατέρα μου? Ή στον πρώην ή στην πρώην μου? Ή στη μητέρα μου? Ή στον προπονητή μου? Ή στο δάσκαλό μου? Για να υπηρετήσω το όραμά μου για το πώς θα πρέπει να είναι η ανθρωπότητα ή η ζωή γενικότερα? Γιατί το γουστάρω ή γιατί δεν έχω άλλη επιλογή? Αν επιλέξετε το 8 ή το 9, τότε συνεχίστε. Ξέρω ότι είπα στην αρχή ότι θα πρέπει να υπάρχει μόνο μια σωστή απάντηση, αλλά το 8 και το 9 ουσιαστικά είναι ένα. Βέβαια, σύμφωνα με τον Pressfield, αν επιλέξατε οποιοδήποτε από τα πρώτα 7, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, αλλά ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσετε λίγο τις προτεραιότητές σας και το γιατί σας. Άρα, σύμφωνα με τον Steven Pressfield, οι δύο δοκιμασίες που σας βάζει η αντίσταση είναι ότι πρώτα θα πρέπει να είστε απόλυτα αφοσιωμένοι σε αυτό που θέλετε να κάνετε ή σε αυτό που θέλετε να ξεκινήσετε να κάνετε, και δεύτερον, θα πρέπει να το γουστάρετε πολύ και να μην έχετε καμία άλλη επιλογή. Να το κάνετε γιατί δεν έχετε καμία άλλη επιλογή. Θα κάνω αυτό το βίντεο, θα γράψω αυτό το βιβλίο, αυτό το άρθρο, θα κάνω αυτά τα τηλεφωνήματα, θα χτίσω την επιχείρηση, θα ακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα διατροφής γιατί δεν έχω άλλη επιλογή. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Ότι δηλαδή το γιατί σας θα πρέπει να είναι το ότι δεν έχετε άλλη επιλογή? Διαβάζοντας αυτό στο βιβλίο, σκέφτηκα, μα μήπως είναι κάπως ακραίο το να μην έχω άλλη επιλογή? Και όταν το ξανασκέφτηκα, βλέποντας αν ισχύει αυτό σε μένα, είδα το εξής, ότι η αλήθεια είναι ότι πάντα έχουμε άλλη επιλογή. Αλλά όταν δίνουμε στον εαυτό μας άλλη επιλογή, συνήθως δεν είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Κάποιες φορές, όταν ας πούμε θέλω να ακολουθήσω ένα πρόγραμμα διατροφής για να πετύχω ένα συγκεκριμένο στόχο μέχρι τον τάδε μήνα, η νοοτροπία που βάζω στον εαυτό μου για να είμαι συνεπής και όντως να ολοκληρώσω το πρόγραμμα είναι ότι δεν έχω άλλη επιλογή.
Δεν είναι ότι το σώμα μου είναι σε άσχημη κατάσταση, ίσα θεωρώ ότι με τον τρόπο ζωής που έχω και τη διατροφή που ακολουθώ, γενικά τις συνήθειες που έχω, θεωρώ ότι είμαι πάνω του μέσου όρου. Οπότε θα μπορούσα να μην ακολουθήσω το πρόγραμμα και πάλι να είμαι πολύ καλά. Αλλά για τους δικούς μου στόχους, για τα δικά μου στάνταρ, δεν έχω άλλη επιλογή από το να φτάσω σε αυτό το έξτρα επίπεδο. Όταν λοιπόν το βλέπω έτσι, τότε μόνο δεσμεύομαι πραγματικά και ολοκληρώνω το πρόγραμμα που έχω μπροστά μου. Το ίδιο ισχύει και με τις προπονήσεις μου και με διάφορα άλλα project που έχω στην εργασία μου, με το δίκτυό μου, με την ομάδα μου, αλλά ακόμα και με τα βίντεο που φτιάχνω και όλες αυτές τις εκπαιδεύσεις που ετοιμάζω. Δεν έχω επιλογή να μην κάνω αυτά τα βίντεο. Για παράδειγμα, το βίντεο που φτιάχνω τώρα, βλέπετε αυτή τη στιγμή, ωραία, το ετοίμασα μία μέρα πριν το δημοσιεύσω. Θα μπορούσα να το δημοσιεύσω την Τρίτη και δεν θα άλλαζε κάτι. Είχα την επιλογή, αλλά η δέσμευσή μου ήταν ότι θα ανέβει τη Δευτέρα. Δεν έχω άλλη επιλογή. Ποια είναι η δική σας άποψη γι' αυτό? Θα χαρώ να το συζητήσουμε στα σχόλια. Οπότε αφήστε ένα σχόλιο από κάτω το βίντεο και θα χαρώ να το συζητήσουμε. Αν δεν έχετε διαβάσει καθόλου βιβλία του Steven Pressfield, θα σας πρότεινα να το κάνετε και ξεκινήστε με το βιβλίο Ο Πόλεμος της Τέχνης και το κάνει τη δουλειά. Δεν ξέρω αν είναι διαθέσιμα στα ελληνικά, είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά. Αν κάποιος τα έχει βρει στα ελληνικά, ας βάλει το link στα σχόλια για να το βρουν και οι υπόλοιποι να το διαβάσουν. Άρα λοιπόν, πόσο πολύ το θέλετε και γιατί το θέλετε. Ελπίζω να βρήκατε χρήσιμο το σημερινό βίντεο. Αν το βρήκατε, κάντε ένα like, αφήστε ένα σχόλιο, μοιραστείτε το με άτομα που πιστεύετε θα τους βοηθούσε. Είμαι ο Θοδωρής Αραβατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σας. Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr/list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, θα βρεις το link στην περιγραφή.